Έχουμε τη σύνδεση με τον πρόεδρο για να δούμε τον πρόεδρο των εστιατόρων Αττικής και συναφών επαγγελμάτων, διότι όλο αυτό γίνεται την ώρα, κύριε Δαβερόνη, καλησπέρα κύριε πρόεδρε, που ο κλάδος της εστίασης είναι σε καταστροφή πλήρη, έτσι. Αν υπολογίσουμε ότι θέλουν να απαγορεύσουν και τη μουσική στα καινούργια μέτρα, και την είσοδο να την επιτρέπουν μόνο σε εμβολιασμένους, και μάλιστα τώρα λέει κύριε Δαβερόνη και με ταυτοπροσωπεία, όχι απλά με την επίκληση, την επίδειξη του πιστοποιητικού, αλλά θα επιβάλλουν και την ταυτοπροσωπεία. Και την ίδια ώρα είδαμε κύριε πρόεδρε ότι πήγατε να πείτε εσείς την άποψη του κλάδου σας και δεχτήκατε, υποστήκατε μαζική επίθεση. Καλά, κύριε Καψαμπέλη, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες οι οποίες προσφέρουμε εργασία, προσφέρουμε πολλά στη χώρα αυτή, προσφέρουμε μια εικόνα έτσι ώστε οι τουρίστες όταν έρχονται στη χώρα μας να επισκέπτονται καταστήματα και να περνάνε καλά. Πραγματικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το ότι εγώ προσωπικά δέχτηκα μια επίθεση από ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς λειτουργεί κάπως διαφορετικά δεν έχει να κάνει. Εγώ θέλω να προστατεύσω ως πρόεδρος όλους τους συναδέλφους της εστίασης. Θέλω να προστατεύσω τον κλάδο έτσι ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμο στο επόμενο διάστημα. Σίγουρα αντιμετωπίζουμε εδώ και 2 χρόνια μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εμείς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τους αστυνομικούς, τους γιατρούς. Θα έπρεπε να κάθε τέλος του μήνα να καταβάλουμε αρκετά χρήματα στο δημόσιο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις τις οποίες έχουμε ανοιχτές. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας επισημάνω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε τα αυτονόητα και το βασικό για εμάς είναι να κρατηθούν οι 80.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας οι οποίες ασχολούνται με την εστίαση ζωντανές και θα πρέπει να κρατήσουμε και περίπου τις 400.000 θέσεις εργασίες να υπάρχουν στο χώρο έτσι ώστε και οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται σε εμάς να βγάζουν κάποια χρήματα και να μπορούν να συντηρούν τις οικογένειές τους. Για τα καινούργια lockdown, κύριε πρόεδρε, για τα καινούργια lockdown που απειλούν να εφαρμόσουν κατά τόπους σε ευρύτατες περιοχές, τι λέτε? Κοιτάξτε, βρίσκομαι καθημερινά σε τηλεοπτικά κανάλια, σε ραδιόφωνα και προσπαθώ να επισημάνω τον κίνδυνο που θα υπάρξει στην εστίαση. Η εστίαση με υπευθυνότητα τηρεί το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο έχει ανακοινωθεί. Ξέρετε ότι και εμάς, για εμάς είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν να συντονιστούν και να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαν συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει και ένα πρόβλημα. Εδώ η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί σε κάποια γήπεδα και σε κάποιους χώρους να λειτουργήσει σωστά. Είναι δυνατόν και η εστίαση να μπορέσει να λειτουργήσει στο 100% έτσι όπως το ζητάνε? Πρόεδρε, το πρόβλημα, πρόεδρε, δεν είναι στην εστίαση. Η εστίαση έχει το μικρότερο επιδημιολογικό αποτύπωμα σε σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση ή με τα γήπεδα, ενδεχομένως τα κλειστά, τα οποία λέτε ήταν μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εστίαση στοχοποιείται αδίκως στην προκειμένη περίπτωση. Αλλού πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους. Το έχουμε πει, θα συμφωνήσω απόλυτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση και έχει στοχοποιηθεί ο κλάδος τόσο πολύ. Πραγματικά υπάρχει στοχοποίηση. Ανατρέξτε σε ρεπορτάζ τα οποία γίνονται σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια να δείτε πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πράγματι και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις οποίες έχουμε ζωντανές. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και κάποιοι να καταλάβουν ότι στα εστιατόρια δεν είναι τούβλα. Υπάρχουν ψυχές, υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό το θέμα, επευκαιρία, αυτό που λέτε τώρα, κύριε πρόεδρε, το θέμα που δημιουργήθηκε με τον συνάδελφό σας στην Καλαμπάκα και τον καθηγητή, τον κύριο Βασιλακόπουλο, πώς το βλέπετε, πώς το είδατε? Κύριε Καψαμπέλη, καταδικάσαμε το γεγονός. Εγώ προσωπικά καταδίκωσα το γεγονός σε όσες τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες βρέθηκα, σε όποια τηλεοπτικά πάνελ τα οποία βρέθηκα. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε μια εικόνα ότι εμείς είμαστε τραμπούκοι, είμαστε οι παράνομοι, είμαστε το μαύρο πρόβατο σε αυτή τη χώρα. Δεν θα συμφωνήσω. Εγώ υπερασπίζομαι τους συναδέλφους της εστίασης, οι οποίοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει όλη η κοινωνία ότι μια επιχείρηση
η οποία είχε κάποια έσοδα για να μπορέσει να επιπληρώσει υποχρεώσεις της, αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το 50% των εσόδων. Μάλιστα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες καταστρέφονται. Άρα κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ο Γιώργος Βλάχος να ρωτήσει για να προχωρήσουμε. Μας πιέζει ο χρόνος, Γιώργο. Μία ερώτηση. Δεν έχω ερώτηση. Μία ερώτηση εγώ, αν επιτρέπετε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, παρακαλώ. Είναι πάγια τακτική των φαρμακοβιομηχανιών, των διαφόρων εταιριών που διοργανώνουν συνέδρια ιατρικά, να τραπεζώνουν γιατρούς κατά τη διάρκεια των συνεδρίων αυτών σε εστιατόρια δικά σας? Είναι πάγια. Το γνωρίζετε? Ναι, αυτό είναι σύνδεση. Αυτό γινόταν πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι καινούργια μόδα. Πάρα πολλά χρόνια εταιρείες οι οποίες είναι φαρμακευτικές εταιρείες για να μπορέσουν να προωθήσουν τα φάρμακά τους μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με τους γιατρούς πήγαιναν σε εστιατόρια και έκαναν γεύματα. Προφανώς κάναν και κάποια ταξίδια, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια νησιά των Κυκλάδων ή δεν ξέρω πού αλλού μπορούσαν να πηγαίνανε. Κουραδιέρες. Οι εταιρείες σας πληρώνουν το τιμολόγιο, κύριε Πρόεδρε, το τιμολόγιο. Κύριε Πρόεδρε, το τιμολόγιο το στέλνουν οι συνάδελφοί σας στις εταιρείες δηλαδή? Όταν έρχεται μια εταιρεία και κλείνει ένα τραπέζι, προσφανώς θα προλογηθούμε την εταιρεία. Δεν έχει να κάνει αυτό με εμάς. Δεν λέω για εσάς, για να ξέρει ο κόσμος. Μπορείτε, μπορώ να πω κάτι, παρακαλώ πολύ. Για εμάς αυτό δεν είναι μεμπτό. Εμείς κάνουμε μια δουλειά. Προσφέρουμε φαγητό. Αλίμονο για εσάς, ηθικό. Ηθικό δεν είναι. Ένα λεπτό. Ηθικό δεν είναι. Αγαπημένο μου Στέφανε, έλα, παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Ακούστε με λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Αν μας πληρώνουν οι γιατροί ή αν μας πληρώνουν οι κύριε Πρόεδρε, δεν είχε καμία μορφή αυτό για σας, για να ξέρει ο κόσμος όταν βλέπει τους επιστήμονες αυτού του τύπου, όχι όλους, να τρώνε, να πίνουν και να διασκεδάζουν, ποιος πληρώνει. Αυτό εννοούσα. Έλα, Άρη. Προφανώς υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες πληρώνουν τα έξοδα αυτά. Εντάξει, δεν είναι κάτι κακό. Άρη Σπινό. Να σταματήσω όταν μιλήσω. Αλλιώς δεν κατάλαβα. Έλα. Εγώ δεν κατάλαβα ποιο γεγονός καταδίκασε ο πρόεδρος. Γιατί ποιο γεγονός έγινε για να το καταδικάσει? Την αλαζονία του καθηγητή. Μάλιστα. Εννοείται. Να πούμε εδώ στην ουσία τώρα. Αυτό το τραπέζι το έκανε μια εταιρεία, να μην πούμε το όνομά της. Για πες να δούμε Άρη, αύριο. Ένα λεπτάκι, Αντρέα. Να αποδεσμεύσω τον κύριο πρόεδρο. Όχι, ένα λεπτάκι. Όχι, δεν υπάρχει ένα λεπτό, 10 δευτερόλεπτα υπάρχει. 10. Αυτό το τραπέζι το έκανε η GlaxoSmith. Περιμένουμε τώρα εμείς από τους παρευρισκόμενους γιατρούς που ήταν εκεί να κάνουν κάρτα υγείας για παρενέργεια φαρμάκου της GlaxoSmith. Ηλίθιοι είμαστε. Κύριε Δαβερόνη, ούτε αυτοί που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαβερόνη, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας και για την ειλικρίνεια, βεβαίως.